Στάς, Δημόν! Έλα Ραφάριο, τι είναι! Σήμερα παιδιά, φεύγω μόνο ήμιρη και εσείς υπεύθυνοι του ΔΕΤΣΕ, εντάξει παιδιά! Σιγά βρε Ραφάριο, τι πρέπει να κοιτάμε την οδοσία, μεγάλο παιδί είναι! Αλλά αυτός πρέπει να πάει στο σχολείο και εσείς πρέπει να το ξυπνήσετε, να μην ξεχάσετε, κατάλαβες! Αυτός πάρα πολύ σημαντικό! Σιγά το πράγμα! Πού είναι το δύσκολο να τον ξυπνήσουμε? Παιδιά, σε παρακαλώ, γιατί τον ξέρω εσύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ξυπνήσετε, εντάξει! Σε παρακαλώ παιδιά! Άντε τα λέμε, Ραφάριο! Ο πρώτος τρόπος, παιδιά, για να ξυπνήσουμε τον Οδυσσέα είναι πολύ απλός. Οδυσσέα, ξύπνα, έλα, ε! Οδυσσέα, ξύπνα, έχεις σχολείο, έλα! Οδυσσέα, για ποιο λόγο δεν ξυπνάς, δεν καταλαβαίνω! Δημόν, εγώ το τρόπο να το ξυπνήσουμε σωστά! Τι τρόπο έχεις, Στάς? Πολύ απλά, του παίρνουμε το μαξιλάρι και του παίρνουμε το πάπλωμα και θα ξυπνήσει! Του παίρνουμε το πάπλωμα, και του παίρνουμε τα μαξιλάρια και... γιατί δεν ξυπνάει? Δημόν, για ποιο λόγο δεν ξυπνάει? Δεν ξέρω, Στάς, πρέπει μάλλον να ακολουθήσουμε τον τρόπο νούμερο 3. Σωστά. Να την ρίξουμε από το κρεβάτι και να ξυπνήσει. Έλα, Στάς, σπρώξουμε, έλα. Για δες, Στάς, ξύπνησε, για δες. Δημόν, όπως βλέπω, όχι, ακόμα κοιμάται. Στάς, αυτό δεν δούλεψε. Τώρα τι θα κάνουμε? Έχω μια τρελή ιδέα, Δημόν, περίμενε. Περιμένω. Παιδιά, εσάς σας αρέσει ο ύπνος? Κάντε γραφή άμα λατρεύετε να κοιμάστε. Εγώ, παιδιά, λατρεύω να κοιμάμαι. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον ύπνο. Τώρα θα δει ο Οδυσσέας τι θα του κάνω. Άμε, κοιτάξτε, τι έχω εδώ πέρα μέσα για να ξυπνήσω τον Οδυσσέα. Ένα τεράστιο ηχείο. Θα το βάλω full φωνή, θα βάλω μουσική, ξυπνητήρι, οτιδήποτε για να ξυπνήσει. Πάμε τώρα να το κάνουμε στον Οδυσσέα. Και εσείς μην ξεχάνετε, παιδιά, βάλτε ένα like για την προσπάθειά μας. Πάμε. Λοιπόν, κοίτα τι έφερα εδώ πέρα. Για να δούμε. Wow. Τώρα, παιδιά, θα βάλουμε να παίξει συντηρητήρι σε αυτό το ηχείο! Ωραία! Αλλά έλα πρώτα να βρούμε τον Οδυσσέα πάνω στο κρεβάτι και να το βάλουμε δίπλα στο αυτί του! Ναι, μην πάθει κάτι, παιδιά, καμιά ζημιά, εντάξει! Πάμε, έλα! Έλα εδώ! Ωραία, έτσι, παιδιά! Λοιπόν, βάζουμε το ηχείο εδώ πέρα στο αυτί του! Ναι, έλα, πήγαινε, χώσε! Δημόν, ανάψε το, τι περιμένει! Έγινε! Τώρα βάζω το ξυπνητήρι! Oh my god, είναι πολύ δυνατό! Πρέπει τώρα να ξυπνήσει σίγουρα! Εγώ με απλό ξυπνητήρι ξυπνάω, αυτό δεν ξυπνάει! Δεν ξυπνάει με τίποτα, ρε φίλε! Δημόν, έχεις άλλο τρόπο να το ξυπνήσουμε! Στάς, δοκίμασε να βάλεις μουσική από το ηχείο! Άντε, δεν είναι μουσική, παιδιά, ξεσηκώνεσαι και χορεύει! Χώσε! Πάμε! Βάζω μουσική! Πάμε! Έλα! Τα έχω εγώ μια ιδέα. Κράτο το ηχείο σου, Ρινουμπά. Τώρα θα δείτε. Ναι, νομίζω ότι μόνο είναι καλύτερος από μένα. Εγώ μεγαλύτερος. Είμαι τόσο μπαμπάς. Στάς, κοίτα, έφερα μπαγάκια. Όλοι ξυπνάμε με μπαγάκια. Σίγουρα θα το ξυπνήσω, πιστεύω. Πάμε μπαγάκια πάνω. Έλα. Έτσι, πάμε. Πάμε, έτσι. Ναι, παντού, στα πόδια, εδώ. Έτσι, θα γίνει χάλια, ρε. Έλα. Κάλτα όλα. Έτσι. Και να σου κεφάλι του εδώ. Ξυπνάει! Όχι, δεν ξυπνάει. Νομίζω απλά κρύωσε γι' αυτό. Άχι, ρε, μου δεν δούλεψε. Πρέπει να σκεφτούμε κάτι πολύ πιο σκληρό από αυτό. Έχεις καμία ιδέα, Στάς? Τιμών, έχω μια τρελή ιδέα. Πάω να τη φέρω. Εσύ σκούπισε τον λίγο, είναι κρίμα, θα κρυώσει. Ναι, να ναι, έχεις δίκιο. Πω, ρε, παιδιά, εδώ πέρα έχω το BB ή αλλιώς πως λέτε κόρνα. Θα το βάλω στο αυτί του Οδυσσέα με πολύ δύναμη. Θα το κάνουμε. Και ελπίζω ότι θα τρομάξει και να ξυπνήσει επιτέλους, γιατί δεν ξυπνάει με τίποτα, ρε φίλε. Πάω. Μπαμπάς! Δημόν, κοίτα τι έφερα! Τι είναι αυτό, Στάς? Είσαι τρελός! Αυτό ακριβώς. Είμαι τρελός! Είμαι τρελός! Είμαι θα σου μπαμπά στο τρελό! Έλα, εξήγησε τι έφερες!
πες. Λοιπόν, θα κρατάσω τούτα εδώ πέρα. Εγώ με την τούρτα θα το τρομάξω, ελπίζω να τρομάξει. Και μόλις σηκωθεί την τούρτα, πα! Με στη μάπα! Και έτσι θα ξυπνήσει σίγουρα! Καλή ιδέα σας, παίζει όντως να δουλέψει. Πάρε την τούρτα. Το έχω. Τώρα παιδί θα το τρομάξω. Ξύπνησε τη μάμα, ναι! Νόστιμο! Τιμούν, πες μου τι ξανακοιμήθηκε! Δεν έχω ιδέα στρας! Α, βασικά όχι! Έχω μια ιδέα! Ξέρω πως θα το ξυπνήσουμε σίγουρα! Ναι, γιατί πάντα πήρε ο ύπνος ρε φίλε! Τι ιδέα έχεις ρε φίλε Τιμούν, δεν ξυπνάει! Κοίτα σας, θα γεμίσουμε μία μπανιέρα με κρύο νερό. Εγώ θα το πάρω από τα πόδια, εσύ από τα χέρια και θα το ρίξουμε μέσα ενώ κοιμάται! Τιμό, νομίζω κάποιες φορές ότι είσαι ο πιο άσχημος άνθρωπος του κόσμου! Σοβαρά σας, είμαι τόσο άσχημος που απλά δεν το πιστεύω εγώ ίδιος! Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε! Πάμε! Λοιπόν, πάρουμε τα πόδια και πάμε! Τι θα κάνουμε τώρα! Έχω μια ιδέα! Θα πάρω τώρα τη βρύση και θα το ρίξω το νερό στη μάπα! Έλα, καλή ιδέα! Θα μας δείξουν να τι θα κάνουμε τώρα! Δεν ξέρω, παιδιά, πάντως κοιτάξτε! Το νερό εδώ πέρα είναι σαν βόφρος! Λες και έχει κάνει κακάκια μέσα, κοιτάξτε! Σας έχω μια ιδέα! Έλα να το μαζέψουμε, να το μουντήσουμε και να το πάμε στο κρεβάτι! Γιατί έχω μια τρελή ιδέα και παίζει όντως να ξυπνήσει. Γιατί δεν ξυπνάει με τίποτα αυτός ρε φίλε, άντε. Έλα, έλα, πάμε. Λοιπόν, σε λίγο ξέρει το σχολείο. Να το ξυπνήσουμε, τι ιδέα έχεις. Λοιπόν, σας το ντύσαμε, το βάλαμε στο κρεβάτι του και τώρα θα πάρουμε τηλέφωνο τον Ραφάριο να το ξυπνήσει ο Ραφάριο. Γιατί ο Οδυσσέας κάθε πρωί ακούει τι φωνή του Ραφάριο και τρομάζει και ξυπνάει αμέσως. Ναι, πετάει έτσι, χτου, πετάει πάνω και ξυπνάει. Ωραία. Μήπως φταίει η φωνή του Ραφάριο. Λοιπόν, πρέπει τηλέφωνο τώρα. Ραφάριο, ακούς. Ναι, τι έγινε. Ο Οδυσσέας δεν ξυπνάει με τίποτα, τι να κάνουμε! Βάλε το τηλέφωνο που είναι αυτή του. Στο αυτή του, ωραία, ωραία. Για να δούμε. Τι γίνεται τώρα. Ναι. Έλα, σήκω γρήγορα! Τι είχε, ποιος μίλησε! Ραφάριο, ξύπνησε, μπράβο Ραφάριο, ξύπνησε! Ρε Οδυσσέα, το ξέρω, σε ξυπνάω, γιατί δεν ξυπνάς! Δεν ξέρω, αλλά μόλις ακούω τη φωνή του Ραφάριο, με τη μια ξυπνάω! Έλα, πήγε σχολείο, αργίες, αργίες, έφυγες, έφυγες! Τρέχοντας, φίλε! Πάμε! Πόρε, φίλε, εσύ μία και δεν ξυπνάει αυτό, παιδί, με τίποτα! Ναι, παιδιά, τελικά καταφέραμε να ξυπνήσουμε το Οδυσσέα. Άμα σας άρεσε το βίντεο, βάλτε like! Κάντε μία εγγραφή! Καμπανάκι, κουδάκι, μην χάσετε το τελαβιδιάκι και το λέμε!